Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Καλώς ήρθατε για άλλο ένα πρωινό στην πρώτη ανάρτηση που προβάλλεται ζωντανά καθημερινά από την διαδικτυακή τηλεόραση της Ζούγκλας. Είμαι η Νικολέτα και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 9 να σχολιάζουμε τα θέματα που αφορούν κυρίως την ελληνική επικαιρότητα, αλλά φυσικά και θέματα από όλον τον κόσμο. Να ξεκινήσουμε λοιπόν και τα θέματά μας. Σήμερα ημέρα Παρασκευή, 17 του Γενάρη του 2014. Πάμε σε αυτό το σημείο όμως να διαβάσουμε τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν συμβεί σαν σήμερα. Ξεκινάμε λοιπόν το 1817. Ο Ιωάννης Καποδίστριας γίνεται Ελβετός πολίτης σε αναγνώριση της συμβολής του στην δημιουργία του Ομοσπονδιακού Συστήματος της Ελβετίας. Το 1893 οι Αμερικανοί καλλιεργητές ζάχαρης καταλύουν την μοναρχία στην Χαβάη, όπου εξαναγκάζουν την παρέτηση της βασίλισσας Λιλιουλάνη. Ένα όνομα λίγο περίεργο θα λέγαμε. Το 1904 ο Βυσινόκηπος του Άντων Τσέχοφ κάνει πρεμιέρα στο Θέατρο Τέχνης της Μόσχας. Και τέλος, το 1938 η πρώτη διεθνής εκθεσή σουρεαλισμού φιλοξενείται στην Γαλερί Καλών Τεχνών του Παρισίου. Αυτά λοιπόν ήταν και τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν συμβεί σαν σήμερα στις 17 του Γενάρη. Πάμε όμως να ρίξουμε και μία ματιά στις προσωπικότητες που έχουν γεννηθεί σαν σήμερα. Το 1501 γεννήθηκε ο Λέοναρντ Φούξ, γερμανός βοτανολόγος που έδωσε το όνομά του στο φυτό φούξια. Το 1860 γεννήθηκε ο Άντων Τσέχοφ, Ρώσος θεατρικός συγγραφέας. Να πούμε ότι ένα του μεγάλο έργο ήταν, όπως είπαμε και λίγο πιο πριν, ο Βυσινόκηπος Θείος Βάνας. Το 1899 γεννήθηκε ο Αλ Καπόνε, το Αλλοαμερικάνος γκάνγκστερ που έδρασε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής την εποχή της ποτοαπαγόρευσης. Πάμε όμως να ρίξουμε μια ματιά και στους ανθρώπους που έχουν αφήσει την τελευταία τους πνοή σαν σήμερα. Το 395 πέθανε ο Θεοδόσιος ο Μέγας, ο τελευταίος αυτοκράτορας της ενιαίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Το 1468 πέθανε ο Γεώργιος Καστριώτης, γνωστότερος ως Σκεντερμπέης, εθνικός μάλλον, ήρωας των Αλβανών. Και τέλος, το 1984 πέθανε ο Γιάννης Κωνσταντινίδης, συνθέτης λόγιας μουσικής. Να πούμε πως έγινε γνωστός ως Κώστας Γιαννίδης, γράφοντας τραγούδια ελαφράς μουσικής. Αυτά λοιπόν ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα, οι σημαντικότερες γεννήσεις, αλλά και φυσικά οι σημαντικότεροι θάνατοι που έχουν συμβεί σαν σήμερα, στις 17 του Γενάρη. Εμείς όμως να ξεκινήσουμε να διαβάσουμε και τους τίτλους από τις αθηναϊκές και τις αθλητικές εφημερίδες της ημέρας. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με την εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Νέο σύστημα υποβολής ΦΠΑ για τους επαγγελματίες. Αποσυνδέεται η δήλωση από την ταυτόχρονη καταβολή ελάχιστου ποσού, αλλά διατηρείται η εξόφληση σε δύο δόσεις. Τι θα ισχύει για τις τροποποιητικές δηλώσεις, υπέρογκα πρόστιμα και μηνιαίο στόχος 0,73 για εκπρόθεσμη υποβολή. Ξεκίνησαν οι ηλεκτρονικές κατασχέσεις καταθέσεων χωρίς προειδοποίηση για χρέη στην εφορία. Αυτές λοιπόν ήταν οι αλλαγές που θα ισχύουν από τον μήνα του Φεβρουαρίου. Πάμε όμως να συνεχίσουμε και να διαβάσουμε λίγο την εφημερίδα Το Έθνος. Ποιοι φεύγουν από το δημόσιο το 2014. 500 επίορκοι, 1000 υπάλληλοι για ιατρικούς λόγους, 1500 υπάλληλοι από 10 και δημοτικές επιχειρήσεις, 2400 γιατροί από τον ΕΟΠΗ και 6000 υπάλληλοι από την δεξαμενή της διαθεσιμότητας. Να ρίξουμε όμως μια ματιά και στην εφημερίδα Τα Νέα. Θηλιά, 1000 ευρώ για μη δήλωση του ΦΠΑ. Πρεμιέρα κάνουν τον Φεβρουάριο τα νέα πρόστιμα φωτιά που επιβάλλει το Υπουργείο Οικονομικών σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης του ΦΠΑ, την ώρα που ήδη έχουν ενεργοποιηθεί βαριές ποινές για όσους καθυστερούν να πληρώσουν. Πρόκειται δηλαδή για επιβαρύνσεις που αρχίζουν από το 10% και φτάνουν το 30%. Να ρίξουμε όμως μια ματιά και στην εφημερίδα Η Ελευθεροτυπία. Δούριος ύπος, τα κόκκινα δάνεια, ξανακεφάλαια εισβάλλουν στην οικονομία των μέσων τραπεζών. Θέμα εκλογών, άνοιξε ο Παπούλιας. Ενώ όσον αφορά την εφορία, 10 ηλεκτρονικά κατασχετήρια κάθε μέρα. Στην εφημερίδα των συντακτών. Όσα δεν είπε για το ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Μιλάμε τώρα για τον κύριο Προβόπουλο, οι δηλώσεις δηλαδή του κύριου Προβόπουλου. Πολλά ερωτήματα από την ακρόαση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.
Τρόικα χρειάζεστε 14 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2014-2015. Κυβέρνηση στους ρυθμούς των δανειστών. Ενώ όσον αφορά λοιπόν τα Όσκαρ του 2014, ανακοινώθηκαν και οι υποψηφιότητες. Να περάσουμε να ρίξουμε μια ματιά και στην εφημερίδα «Η Δημοκρατία». Μήνας κολάσεως στον ΕΟΠΗ. Ταλαιπωρία για τουλάχιστον 30 ημέρες. Οι ασφαλισμένοι χωρίς πολυιατρία. 145.000 μαθητές στην κόκκινη γραμμή της ασιτίας. Στην εφημερίδα «Ημερησία». Ασύμετρη απειλή, πολιτική αστάθεια. Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος ζήτησε σύμπλευση των πολιτικών δυνάμεων σε μια εθνική πολιτική εξόδου από την κρίση. Κάποιες τράπεζες μπορεί να χρειαστούν επιπλέον κεφάλαια μετά τα stress test. Το ταχυδρομικό ταμιευτήριο δεν ήταν υγιής τράπεζα πριν από το PCI. Στην εφημερίδα είναι αυτοεμπορική. Προωθείται εθνικό σχέδιο απασχόλησης 230.000 νέων. Προαναγγελία για μείωση εισφορών 3,9 μονάδων. Φεβρουάριο η συμφωνία με την Τρόικα. Πίεση από τους δανειστές για παρεμβάσεις σε έσοδα και δαπάνες. Δεν κρίνονται επαρκείς οι προτάσεις της κυβέρνησης για το δημοσιονομικό κενό. Στην εφημερίδα «Όριζο Πάστης». Εμπλέκει η χώρα σε υπεραλλαστική επέμβαση με ομπρέλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Επανασχεδιασμός της δράσης στα νέα δεδομένα. Μιλάμε για το Συνδικάτο Επισιτισμού, Τουρισμού και Ξενοδόχων Αττικής. Αυτά λοιπόν και από την εφημερίδα «Ορίζος Πάστης». Να πάμε όμως να ρίξουμε μια ματιά και στην εφημερίδα «Η Αυγή». Δάνεια ταχυδρομικού ταμιευτηρίου. Ποιοι και πόσα πήραν σε 3,5 χρόνια. 35 δάνεια συνολικού ύψους 1,374 δισεκατομμύρια ευρώ. Αποκλειστικό οι εμπιστευτικές εκθέσεις της Τράπεζας της Ελλάδος. Και τέλος, να κλείσουμε με την εφημερίδα «Η Εσπρέσο». Βέρα στα αριστερό. Ποια είναι η 27χρονη Πολωνή που έκλεψε την καρδιά Γλέντι με Τσίπουρα με πεντοζάλι στην Χερσόνησο. Βέντετα του Δημάρχου Μπούταρη με το φούχτελ. Πίνει ρετσίνα, τρώει χταποδάκι, αλλά δεν κάνει τίποτα. Αυτές λοιπόν ήταν οι πολιτικές εφημερίδες της ημέρας. Να περάσουμε όμως να ρίξουμε μια ματιά και στις αθλητικές εφημερίδες και να ξεκινήσουμε με την εφημερίδα Live Sport. Επένδυση. Ο ΠΑΟ περιμένει τον Λαγού και Όλσεν, βάζει στην 11η έκτο παίκτη στην Ακαδημία του. Μιλάμε για τον Δόνη και έχει ανοιχτές κεραίες για ταλαντούχους όπως ο Πλέγας της Παναχαϊκής. Στην εφημερίδα Sport Day. Με το έτσι θέλω, ορθός και κουρασμένος, αλλά για να πέσει κάτω ο Ολυμπιακός, έπρεπε να κλείσουν τα μάτια τους οι διαιτητές. Στην εφημερίδα Η Γάτα. Καυτά φαβορί στην Γαλλία. Δύο άσοι από την δεύτερη κατηγορία του γαλλικού πρωταθλήματος μαζί με ένα γκολ από το Μεξικό στην βασική πρόταση. Με 18 παιχνίδια το κουπόνι και 2,5 αποδεκτά. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στην εφημερίδα Goal News. Λαγός τριετίας και ο Όλσεν. Το γκολ παρουσιάζει τον 16χρονο Κωνσταντίνο Πλέγα της Παναχαϊκής που ο ΠΑΟ θέλει να τον αποκτήσει το καλοκαίρι. Να ρίξουμε όμως μια ματιά και στην εφημερίδα «Ο Πρωταθλητής». «Ψήνουν μπουρνίσο, τόσο μας πορώνεις». Ωραίος τίτλος λοιπόν αυτός για την εφημερίδα «Ο Πρωταθλητής». Τρελό λοιπόν pressing από το Σανβιόλα και το Ροσίδη. Στην εφημερίδα «Ώρα των Σπορ» τελειώνει τουλάχιστον με 2 μεταγραφές μέσα στον Γενάρη. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στην εφημερίδα «Η Πράσινη». Πάρτε κι άλλα, μη σταματάς εξάστερε. Κάνε το 3-0 στο ηφαίστειο του ΆΚΑ και φύγαμε για Μιλάνο. Στην εφημερίδα «Φως των Σπορ». Κόστησαν οι απουσίες. Με την εντός έδρας χθεσινή ήττα του Ολυμπιακού μετά από πάρα πολύ καιρό και μετά από 30 στο Μιλάνο η κατάσταση αρχίζει να δυσκολεύει, αλλά βέβαια υπάρχει πολλής δρόμος μέχρι το τέλος του top 16. Και τέλος να κλείσουμε τις αθλητικές μας εφημερίδες με την εφημερίδα «Γαύρος». Αδικία. Ο Ολυμπιακός έπεσε μέσα στο κάστρο από την Μπαρσελόνα. Πήγε να κάνει την ανατροπή ξανά, ωστόσο σε κομβικά σημεία υπέπεσε στα λάθη. Εκνευρίστηκε και ακατανόητες αποφάσεις του ρεφέρι και δεν είχε καθαρό μυαλό για να κάνει το ξέσπασμά του.
Αυτά λοιπόν ήταν, αυτές μάλλον ήταν και οι αθηναϊκές και φυσικά οι αθλητικές εφημερίδες της ημέρας. Εμείς σε αυτό το σημείο να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Findforme.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας Findforme.gr. Findforme.gr, η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του Zoomla.gr. We don't have to worry about nothing. We got the fire and we burn in one hell of a something. They're gonna see us from outer space, light it up. Like we're the stars of the human race, human race. When the lights turning down, they don't know what they heard. Strike the march, play it loud, giving love to the world. We'll be raising our hands, shining up to the sky. Cause we got the fire, fire, fire. Yeah, we got the fire, fire, fire. And we're gonna let it burn.
Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα και πάλι. Καλώς ήρθατε στην πρώτη ανάρτηση που προβάλλεται, όπως λέμε και θα λέμε καθημερινά, από την διαδικτυακή τηλεόραση της Ζούγκλας. Είμαι η Νικολέτα και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 9 να σχολιάσουμε τα θέματα που κυρίως αφορούν την ελληνική αλλά και την διεθνή επικαιρότητα. Να περάσουμε σε αυτό το σημείο να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα που φιλοξενεί το Ζούγκλα.gr μέχρι και αυτή την ώρα. Ξεκινάμε λοιπόν με το πρώτο πρωτοσέλιδο της Ζούγκλας. Καταζητείται διεθνές ένταλμα σύλληψης για τον κουνιάδο του Άδωνη Γεωργιάδη και τον ανιψιό του Ανδρελάκου. Στο δεύτερο πρωτοσέλιδο της Ζούγκλας, η απαγωγή του Καραμολέγκου, ποινική δίωξη σε βάρος των δύο συλληφθέντων, καταζητούνται και αναζητούνται μάλλον και οι συνεργοί τους. Συνελήφθη λοιπόν ο Κώστας Σακάς, ταυτοποιήθηκε από τύπομά του σε σπίτι που χρησιμοποιούσαν οι πυρήνες στο Χαλάνδρι. Και τέλος, στο τέταρτο πρωτοσέλιδο της Ζούγκλας είναι κάτι πιο χαλαρό θα λέγαμε σαν θέμα, οι υποψηφιότητες στον Όσκαρ, ο Λύκος της Whale Street και το Gravity, τα μεγάλα φαβορί για τα χρυσά αγαλματίδια. Αυτά λοιπόν ήταν και τα πρωτοσέλιδα που φιλοξενεί το Ζούγκλα.gr μέχρι και αυτή την ώρα. Να πούμε ότι και εσείς καθημερινά μπορείτε να επισκέπτεστε το Ζούγκλα.gr και να ενημερώνεστε μέχρι και το τελευταίο λεπτό για τα θέματα της ελληνικής και της διεθνούς επικαιρότητας. Να πούμε σε αυτό το σημείο μια πολύ μεγάλη καλημέρα σε όλους σας, μια πολύ μεγάλη καλημέρα και φυσικά στους ανθρώπους που μας παρακολουθούν από το εξωτερικό, γιατί για εκείνους υπάρχει και μια νοσταλγία για αυτή τη χώρα θα λέγαμε. Καλημέρα λοιπόν σε όλους και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Θα ήθελα έτσι να μιλήσουμε λίγο για τον καιρό, γιατί ο καιρός μου φαίνεται ότι μας κάνει λίγα τσαλίμια. Μία βρέχει, μία είναι καλύτερος ο καιρός και μιλάμε τώρα για μήνα Γενάρη, όπου κακά τα ψέματα είναι χειμώνας. Είμαστε στη μέση δηλαδή του χειμώνα. Πάμε όμως να δούμε, όπως είπαμε λίγο πιο πριν, λίγο τον καιρό. Βελτιωμένος λοιπόν αναμένεται να είναι ο καιρός σήμερα Παρασκευή 17 Ιανουαρίου του 2014, με εξαίρεση τα Δωδεκάνησα, όπου τις πρώτες πρωινές ώρες θα σημειωθούν σποραδικές χιονοπτώσεις, γρήγορα όμως και βροχοπτώσεις μάλλον, όχι χιονοπτώσεις, το μυαλό μου εμένα είναι στα χιόνια. Και γρήγορα όμως εκεί τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Στα υπηρετικά λοιπόν, τη νύχτα και τις πρώτες πρωινές ώρες η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 1 έως 15 βαθμούς Κελσίου στα ανατολικά υπηρετικά, από 0 έως 13 βαθμούς Κελσίου στην Βόρεια Ελλάδα, από 1 έως 16 βαθμούς Κελσίου στην Δυτική Ελλάδα, από 6 έως 15 βαθμούς Κελσίου στο Βόρειο Αιγαίο και από 4 έως 17 βαθμούς στο Κεντρικό Αιγαίο, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν κυρίως από νότια με ένταση έως 3 και τοπικά 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα είναι αρχικά μεταβλητών διευθύνσεων έως 4 μποφόρ. Στρεφόμενοι να πούμε από το απόγευμα σε νότιους 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Αυτά λοιπόν ήταν και τα νέα, τα λίγα μας νέα για τον καιρό. Και πάμε όπως καθημερινά κάνουμε τέτοια ώρα περίπου να αναλύσουμε λίγο, να ξεκινήσουμε μάλλον να αναλύουμε λίγο τα θέματα που αφορούν εδώ την Ελλάδα. Ένα θέμα το οποίο απασχόλησε τις δύο αυτές ημέρες ήταν η απαγωγή του κύριου Καραμολέγκου. Μία απαγωγή που θα την λέγανε πάρα πολύ εξπρές, όπως τη διαβάσαμε και σε πάρα πολλά δημοσιογραφικά blog, εφημερίδες. Μία λοιπόν απαγωγή εξπρές. Έσιο τέλος να πούμε πως είχε απαγωγή εξπρές του πασίγνωστου επιχειρηματία Μανώλη Καραμολέγκου, που δραστηριοποιείται στον τομέα των τροφίμων, καθώς το απόγευμα της Τετάρτης ένας από τους απαγωγείς υπήκοος Μολδαβίας παραδόθηκε στο αστυνομικό τμήμα της Κερατέας και απελευθέρωσε τον επιχειρηματία. Παράλληλα να πούμε πως οι άνδρες της ελληνικής αστυνομίας συνέλαβαν και τον δεύτερο απαγωγέα, ο οποίος εντοπίστηκε στην οδό Λαβρίου την ώρα που οδηγούσε ένα ταξί, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των δύο συνεργών τους. Ο δράστης λοιπόν που παραδόθηκε είναι Μολδαβός 37 ετών, κρατούσε τον επιχειρηματία σε οίκημα της περιοχής της Κερατέας και παρέδωσε στους αστυνομικούς ένα πιστόλι και μία χειροβομβίδα ανατολικού τύπου που είχε στην κατοχή του, καθώς και ένα ζευγάρι χειροπέδες. Σύμφωνα όμως με τις δηλώσεις, γιατί ο κύριος Καραμολέγκος έκανε κάποιες δηλώσεις, με μία λυπή ανακοίνωση, ο επιχειρηματίας Μανώλης Καραμολέγκος αναφέρεται στο περιστατικό της πολύωρης απαγωγής του. Η ανακοίνωση, να πούμε πως έχει ως εξής.
Έζησα μία περιπέτεια, μία δύσκολη στιγμή, η οποία ευτυχώς είχε αίσιο τέλος. Θέλω να ευχαριστήσω την οικογένειά μου και τους εργαζόμενους της εταιρείας, οι οποίοι πέρασαν στιγμές αγωνίας και βρίσκονται συνέχεια στο πλευρό μου. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς την ελληνική αστυνομία και τα στελέχη της για τη συστηματική δουλειά και την ανθρωπιά και τον επαγγελματισμό τους. Αυτή τη στιγμή συνεχίζονται οι έρευνες και έχω εμπιστοσύνη ότι σύντομα θα διευκαλυνθεί η υπόθεση. Τέλος, θα ήθελα να διαψεύσω κατηγορηματικά δημοσιεύματα που εμφανίζουν σύνδεση των δραστών με εργαζομένους ή πρώην εργαζομένους της εταιρείας. Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι δεν είχαν εργαστεί ποτέ και ούτε μια σχέση είχαν ή θα έχουν ή είχαν ή έχουν με την εταιρεία μας. Αυτή λοιπόν ήταν και η δήλωση του κυρίου Καραμολέγκου. Να πούμε λίγα λόγια για το κρυσφύγετο των απαγωγέων. Στο βιομηχανικό λοιπόν πάρκο της Κερατέας, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αγίου Σεραφείμ και Ειρήνης, είχε στηθεί το κρυσφύγετο των απαγωγέων του κυρίου Καραμολέγκου, σύμφωνα με νεότερα στοιχεία. Εκεί λοιπόν μετέφεραν η απαγωγή στον βιομήχανο τον πρωί της Τετάρτης, αφού τον περιέφεραν όλο το βράδυ μέσα στο πόρτ παγκάζ αυτοκινήτου. Συγκεκριμένα να πούμε ότι η απαγωγή περιφέρονταν σε διάφορες περιοχές έως τις 6 ώρα το πρωί και στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου. Τον έβγαλαν από το πόρτ μπαγκάζ του δικού του αυτοκινήτου, τον εγκατέλειψαν εκεί και τον έβαλαν σε ένα άλλο αυτοκίνητο και συγκεκριμένα ένα ταξί που είχαν κλέψει με την απειλή όπλου πριν από ένα μήνα περίπου από το νέο Ηράκλειο Αττικής και άλλαζαν συνεχώς πινακίδες κυκλοφορίας. Μετά όμως από αυτή την εξέλιξη, οι αστυνομικοί εκφράζουν την ελπίδα να προκύψουν νέα στοιχεία που θα οδηγήσουν στον εντοπισμό και φυσικά στη σύλληψη και του τρίτου δράστη της απαγωγής. Νωρίτερα να πούμε πως ο γνωστός επιχειρηματίας που, όπως το είπαμε και λίγο πιο πριν, δραστηριοποιείται στον χώρο των τροφίμων, εξήγησε σε δηλώσεις του πως οι δράστες δεν εργάζονταν στην αρτοβιομηχανία και εκ τούτου ήταν παντελώς άγνωστοι για τον ίδιο. Πήγαν όμως η απαγωγή του κυρίου Καραμολέγκου και στον εισαγγελέα. Συνοδεία λοιπόν αστυνομικών οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα οι δύο απαγωγείς του κυρίου Καραμολέγκου. Λίγο λοιπόν μετά τις 6:20 το απόγευμα, οι δράστες πέρασαν στην είσοδο του κτηρίου στην Ευελπίδων. Ο ένας εκ των δύο είχε καλυμμένο με κουκούλα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Ο εισαγγελέας, να πούμε, πως άσκησε ποινική δίωξη για αρπαγή και συναυτουργία, ληστεία και πολλές κλοπές, μπορούμε να πούμε. Κάποιες κλοπές, επικίνδυνη σωματική βλάβη, καταρροή και παράνομη οπλοφορία. Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν. Τελικά ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία έως και την Δευτέρα για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους. Αυτές λοιπόν ήταν και οι εξελίξεις για το θέμα της εξπρές απαγωγής του γνωστού επιχειρηματία. Πάμε σε ένα άλλο θέμα, σε ένα σκάνδαλο το οποίο ξέσπασε πριν από περίπου μία εβδομάδα. Το θέμα, μιλάμε για το θέμα του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου, καθώς ο κύριος Κοντομινάς βρίσκεται πλέον στο σπίτι του. Μετά λοιπόν από 4 ώρες διάσκεψης, το δικαστικό συμβούλιο αποφάσισε να αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο Δημήτρης Κοντομινάς για την υπόθεση του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου. Το δικαστικό λοιπόν συμβούλιο τάχθηκε με την άποψη του ανακριτή και του επέβαλε εγγύηση μαμούθ 5 εκατομμυρίων ευρώ με απαγόρευση εξόδου από την χώρα και υποχρεωτική παρουσία στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του 2 φορές το μήνα. Την ανακοίνωση της απόφασης έκανε ο ανακριτής στους δικηγόρους του επιχειρηματία. Να πούμε πως υπενθυμίζεται ότι προχτές υπήρχε διαφωνία μεταξύ του ανακριτή Γιώργου Ανδρεάδη και της αγγελέως διαφθοράς Πόπης Παπανδρέου σχετικά με το ζήτημα της προφυλάκησης ημί του Δημήτρη Κοντομινά. Η τελική απόφαση ελήφθη χθες από το δικαστικό συμβούλιο. Η εισαγγελέας είχε προτείνει την προφυλάκησή του. Σύμφωνα λοιπόν με ανακοίνωση των δικηγόρων του Δημήτρη Κοντομινά, η οποία εκδόθηκε ενώσω συνεδρίαζε το δικαστικό συμβούλιο, η άποψη της εισαγγελέως ότι ο κ. Κοντομινάς είναι ύποπτος φυγής, η πλευρά του επιχειρηματία λοιπόν απαντά. Θα έχει ήδη διοργανώσει στο εξωτερικό αν ήθελε να φύγει, καθώς εδώ και μήνες είναι γνωστή η εισαγγελική έρευνα. Αντίθετα όμως, στις 30 Δεκεμβρίου επέστρεψε από τις ΗΠΑ. Δύο, στο παρελθόν όταν του είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι για άλλες ποινικές υποθέσεις, του στήρισε κανονικά και μάλιστα όταν του επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, ζήτησε άρση του όρου αυτού γιατί είναι επιχειρηματίας. Τρία, είναι επικεφαλής προσωποπάγους ομίλου που απασχολεί 1.500 εργαζόμενους και αν μπει στη φυλακή ο όμιλος θα καταρρεύσει μέσα σε 3 ημέρες. Η βάση των δραστηριοτήτων τους είναι στην Ελλάδα και ο ίδιος είναι πρόσωπο αναφοράς των εταιριών του. Ως επικεφαλής του ομίλου έχει κάθε λόγο και έχει καλές σχέσεις με τις τράπεζες
και λύνει όλες του τις εκκρεμότητες. Αν αφαιθεί ελεύθερος, θα συνδράμει με αυτό. Διαφορετικά, οι τράπεζες θα κόψουν τη χρηματοδότηση και θα καταγγείλουν τα δάνεια. Και να πούμε και το τέταρτο θέμα, το οποίο αφορά είναι το θέμα υγείας, καθώς ο Δημήτρης Κοντομινάς πάσχει από χρόνια φρακτική πνευμοπαθία και έχει κύλη στο διάφραγμα, τα οποία του δημιουργούν καρδιοαναπνευστικά προβλήματα και κίνδυνο ανακοπής. Το βράδυ κοιμάται με μάσκα και είναι κρίσιμο για αυτόν αν έχει κάποιον άνθρωπο δίπλα του που ξέρει να χειρίζεται τέτοιες καταστάσεις. Και τέλος να πούμε, όσο για την εκτίμηση της εισαγγελέως ότι μπορεί να διαφύγει στο εξωτερικό μέσω της εταιρείας του μίσθωσης ελικοπτέρων και αεροπλάνων, ο ίδιος ισχυρίζεται ότι έχει ανακληθεί η άδεια της βάσης υπουργικών αποφάσεων. Όσο όμως αναφορά τον ότι ο κύριος Κοντομινάς είναι ύποπτος τέλεσης νέων αδικημάτων, οι δικηγόροι το απαντούν. Είναι 75 ετών. Έχει καθαρό ποινικό μητρώο. Υποβάλλει κάθε χρόνο δήλωση υπόθεν έσχες λόγω του καναλιού Α και όλα τα περιουσιακά του στοιχεία είναι γνωστά. Ενώ σε όλες του τις εταιρείες είναι πρόσωπο αναφοράς. Η εισαγγελέας, ωστόσο, θεωρεί ότι το ποσό των 5 εκατομμυρίων ευρώ που ζήτησε ο ανακριτής δεν διασφαλίζει την παρουσία του στην ανάκριση, καθώς είναι μέτοχος σε αεροπορική εταιρεία. Τέλος, να πούμε πως ο Δημήτρης Κοντομινάς πάντως έχει προσφέρει εγγύησεις μέσω των συμβολογραφικών πληροεξουσίων, διαθέτοντας ακίνητα συνολικής αξίας, περίπου μιλάμε για τα ποσά, 7 εκατομμυρίων ευρώ, μετοχές σε εταιρείες και στον Α, μετοχές ύψους 46 εκατομμυρίων ευρώ, εάν αυτό κριθεί αναγκαίο. Συνολικά δηλαδή, εγγύησεις φτάνουν τα 62 εκατομμύρια, δεν είναι χιλιάδες ευρώ, είναι εκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον, να πούμε πως είναι διατεθειμένος να εκχωρήσει και τα 33 εκατομμύρια που του είχε επιδικάσει το διαιτητικό δικαστήριο για την Best Line, που μαζί με τους στόχους φτάνουν τα 38 εκατομμύρια ευρώ. Συνολικά, οι εξασφαλίσεις που παρέχει σύμφωνα με τους δικηγόρους του Ηλία Αναγνωστόπουλο και Γρηγόρη Τσόλια ξεπερνούν κατά πολύ τα ληξιπρόθεσμα δάνεια που ανέρχονται σε 5 εκατομμύρια ευρώ από τα 110 εκατομμύρια ευρώ που είχε συνολικά η τράπεζα. Αυτά λοιπόν και όσον αφορά τον κύριο Δημήτρη Κοντομινά. Και να πάμε σε μια κυρία, στην Φωτεινή Κρέστα, καθώς αφέθηκε ελεύθερη. Ελεύθερη λοιπόν, με περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα, αφέθηκε η κατηγορούμενη για απιστία στην υπόθεση του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου, Φωτεινή Κρέστα, από την απολογία, μετά μάλλον από την απολογία της στον ανακριτή διαφθοράς Γιώργο Ανδρεάδη, που ερευνά την υπόθεση. Η κατηγορούμενη, που είναι 5 μηνών έγκυος, παραδόθηκε χθες στις αρχές και ζήτησε να απολογηθεί άμεσα. Συμμετείχε στην υποεπιτροπή δανειοδότησης μεγάλων επιχειρήσεων του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου και συνέταξε την οικονομική ανάλυση που οδήγησε στην έγκριση 7 δανείων, τα οποία κατά το κατηγορητήριο φέρονται να ζημίωσαν την τράπεζα. Τους λόγους υγείας που επικαλέστηκε ο Δημήτρης Κοντομινάς υιοθέτησαν το σκεπτικό τους οι δικαστές του Συμβουλίου Πλημμυλιωδικών, οι οποίοι αποφάσισαν να αφηθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Το Συμβούλιο δέχθηκε ότι ο Δημήτρης Κοντομινάς δεν είναι ύποπτος φυγής, αλλά ούτε ύποπτος διάπραξης νέων αδικημάτων. Αυτά λοιπόν και γενικότερα για το θέμα του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου. Πάμε όμως σε ένα κόμμα το οποίο βρίσκεται στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Αν και 6 από τα μέλη της, 6 βουλευτές της, βρίσκονται στην φυλακή. Ο λόγος για τη Χρυσή Αυγή, που εδώ και αρκετό καιρό απασχολεί τα μέσα μαζικής ενημέρωσης με διάφορες αποκαλύψεις. Τώρα, αν οι αποκαλύψεις αυτές είναι αληθινές ή όχι, αυτό θα το κρίνει η ελληνική δικαιοσύνη και όχι εμείς. Εμάς η δουλειά μας είναι απλά να λέμε τι ακριβώς συμβαίνει. Ξεκινάμε λοιπόν το θέμα αυτό. 20 άτομα λοιπόν της Χρυσής Αυγής μας ενημερώνουν ότι είχαμε μία διαμάχη με άτομα του γνωστού χώρου. Σημείωση για τους αντιεξουσιαστές. Είμαστε πλησίων, προσπαθούμε να κατεβάσουμε τα πνεύματα. Κέντρο, να γνωρίζετε ότι διακρίνουμε, υπάρχουν και κάτι σιδερομπουνιές και κάτι ρόπαλα. Με τα λόγια αυτά, οι άνδρες της ομάδας Δίας ενημέρωναν το κέντρο για το τι συνέβαινε τη μοιραία νύχτα της 18 Σεπτεμβρίου του 2013, όταν δολοφονήθηκε ο Παύλος Φίσας από τον Γιώργο Ρουπακιά. Στην Αμφιάλη, λοιπόν, βρίσκονταν εκείνο το βράδυ οι άνδρες της ομάδας Δίας, όπου έμειναν διαταγή από το ανέμεναν διαταγή από το κέντρο για την παρέμβασή τους. Οι διάλογοι αποτυπώνουν την επιφυλακτική στάση του Κέντρου Επιχειρήσεων της Ελληνικής Αστυνομίας για άμεση επέμβαση.
Χαρακτηριστική να πούμε πως είναι άλλωστε και η απάντηση από το κέντρο όταν ενημερώθηκε για το περιστατικό. Παραμείνετε σε απόσταση να μας δίνετε εικόνα. Αυτή λοιπόν ήταν, αυτά ήταν τα λόγια της, πώς θα το λέγαμε, αυτό μάλλον που είπαν οι ανώτεροι στα παιδιά από την ομάδα Δίας. Εξάλλου, όταν οι αστυνομικοί της Δίας ζήτησαν ενισχύσεις από την Νίκαια και το Πέραμα, ο εκφωνητής δεν εμφανίζεται να απαντά. Κέντρο, ένα άτομο είναι, έχει ένα αιμόφυκτο ενδεχομένως από μαχαίρι. Μας δηλώνει έναν άλλο ότι του έχει επιτεθεί. Υπάρχουν και δύο κύριοι στο σημείο, να προσέλθει το ΕΚΑΒ και σταθμός. Ενημερώνει αστυνομικός της ομάδας Δίας ακριβώς την ώρα της δολοφονίας του νεαρού Παύλου Φίσα. Ο άνθρωπος που βρισκόταν στο κέντρο τον ρωτά εάν το θύμα είναι η Μεδαπός ή Αλλοδαπός και τότε λαμβάνει την απάντηση. Η Μεδαπός και ο Παθών και το άτομο που μας δηλώνει ότι έχει ενεργήσει. Ρώτησε λοιπόν αν είναι ο Μεδαπός ή Αλλοδαπός εκείνη την ώρα που θα έπρεπε να κάνει άλλο. Να ενημερωθεί λοιπόν από τα στοιχεία της δικογραφίας πρόκειται ότι το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο της δολοφονίας 25 λεπτά περίπου μετά από την κλήση από τους αστυνομικούς. Στην δικογραφία συμπεριλαμβάνονται επιβαρυντικά στοιχεία για την έκντομη δράση βουλευτών και στελεχών της Χρυσής Αυγής. Μπορείτε όμως να μπείτε κι εσείς στο zoungla.gr και να διαβάσετε αναλυτικά όλους τους διαλόγους. Να παραμείνουμε όμως με το θέμα της Χρυσής Αυγής. Σωρή αποδεικτικών λοιπόν στοιχείων για τη δράση της Χρυσής Αυγής, η οποία παραπέμπει σε ένοπλη οργάνωση και όχι κόμμα, παραδίδουν από ώρα σε ώρα τα εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας στην ανακρίτερα Ιωάννα Κλαπά που χειρίζεται την υπόθεση. Κλάπα λοιπόν η κυρία Ιωάννα Κλάπα. Πρόκειται όμως για στοιχεία που σύμφωνα με αστυνομικές πηγές βρέθηκαν στους υπολογιστές των δύο βουλευτών του ακροδεξιού κόμματος αλλά και των δύο κατηγορουμένων στελεχών από το Πέραμα, από τον Πειραιά, συγγνώμη, για την δολοφονία του Παύλου Φίσα και περιέχουν φωτογραφίες που απεικονίζουν μεσαία μέλη της Χρυσής Αυγής να κρατούν όπλα και να αποδίδονται σε στρατιωτικού τύπου ασκήσεις. Τα συγκεκριμένα στοιχεία, σύμφωνα με πηγές της ελληνικής αστυνομίας, δημιουργούν και νέα δεδομένα στην έρευνα για τη δολοφονία του μουσικού στο Κερατσίνι. Μάλιστα, υπάρχει και ένα άλλο υλικό για τις δραστηριότητες βουλευτών και μελών της Χρυσής Αυγής που αφορούν τη δράση του πυρήνα της Νίκαιας. Βλέπετε κι εσείς στις εικόνες σας φωτογραφίες από μέλη της Χρυσής Αυγής. Να πάμε όμως στον εκπρόσωπο τύπου της Χρυσής Αυγής, τον κύριο Κασιδιάρη, όπου απάντηση στα δημοσιεύματα για το νέο φωτογραφικό υλικό που απεικονίζει στελέχη της Χρυσής Αυγής να κρατούν και να αποδεικνύουν του φέικια και πιστόλια, έδωσε χθες Πέμπτη από το χώρο της Βουλής ο εκπρόσωπος τύπου της Χρυσής Αυγής, Ηλίας Κασιδιάρης. Το εν λόγω υλικό έχει αποσταλεί στις ανακρίτριες που χειρίζονται την υπόθεση. Όπως όμως δήλωσε ο κ. Κασιδιάρης, τα εικονιζόμενα όπλα είναι αεροβόλα και ρέπλικες που δημιουργούν με επαναφορτιζόμενες, που λειτουργούν μάλλον με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, καταγγέλλοντας μάλιστα εσκεμμένη διαρροή στοιχείων από την αστυνομία, την οποία απέδωσε σε απόπειρα δημιουργίας εντυπώσεων και παραπλάνηση των αδανών. Παράλληλα, να πούμε πως έδειξε στους δημοσιογράφους φωτογραφίες που απεικονίζουν τον Υπουργό Υποδομών Γιώργο Παπαδόπουλο να σημαδεύει με ένα τέτοιο αεροβόλο, κάνοντας ειρωνικά λόγο για τάγματα εφόδου της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε όμως να δούμε τις δηλώσεις του και επιστρέφουμε. Το περίφημο όπλα της Χρυσής Αυγής που παρουσιάζεται ως ντοκουμέντα, κάτω δεξιά, όπως βλέπετε, έχουν και επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Είναι δηλαδή πολεμικά όπλα που λειτουργούν με ηλεκτρισμό. Όλα αυτά τα γνωρίζει η αστυνομία ότι είναι γελοιότητες. Τα διαρρέει όμως αυτά τα στοιχεία επίτηδες για να δημιουργεί εντυπώσεις και να παραπλανά τους αδαείς. Είχαν συλλάβει πολίτη που κατήχε εφημερίδες της Χρυσής Αυγής και εμφάνιζαν πολεμικό τυφέκιο Mi-16 και από κάτω μια υποσημείωση με μικρά γράμματα τύπου Airsoft με πλαστικές μπύλες. Έχω και εγώ πικρή πείρα όταν με εμφάνιζαν με νόμιμη καραμπίνα την οποία διαθέτω, η οποία κάνει το πολύ για μπεκάτσες και έλεγαν ότι ο βουλευτής Χρυσής Αυγής κρατά Καλάσνικοφ. Συνεχίστε με αυτόν τον τρόπο, έτσι θα ανεβάσετε τη Χρυσή Αυγή στο 30%. Όπως τα σηκώσατε προηγουμένως, να κάνουμε... Θα σας τα δώσω και σε ηλεκτρονική μορφή βέβαια. Μισό λεπτό να τραβήξουμε εμείς τώρα. Μην το έχουμε εδώ έτοιμο. Εγώ το τράβηξα αυτό. Θα βλέπετε τη συνοδεία. Thank you.
έτσι. Ωραία, γι' αυτό είναι και το τρίτο. Θα τα στείλω και σε ηλεκτρονική μορφή βεβαίως. Τα αρχεία. Για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία. Αυτές λοιπόν ήταν και οι δηλώσεις του εκπροσώπου τύπου της Χρυσής Αυγής, του κυρίου Κασιδιάρη, σχετικά λοιπόν με τα αεροβόλα σε εισαγωγικά όπλα που κρατούσαν μέλη του κόμματος. Να πούμε πως απάντηση εξέδωσε άμεσα και ο κύριος Παπαδόπουλος, κάνοντας λόγο για αστειότητες. Σημείωσε μάλιστα σε ειρωνικό ύφος πως με αυτόν τον τρόπο θα ανεβάσει την Χρυσή Αυγή στο 30%. Αυτά λοιπόν και όσον αφορά το θέμα της Χρυσής Αυγής, την υπόθεση μάλλον της Χρυσής Αυγής. Πάμε σε ένα άλλο θέμα, καθώς στα δικαστήρια Καμένος και Γεωργιάδης. Άδωνης Γεωργιάδης και Πάνος Καμένος. Συζητήθηκε λοιπόν ενώπιον του πολυμελούς πρωτοδικείου η απαγωγή του Προέδρου των Ανεξαρτήτων Ελλήνων Πάνου Καμένου κατά του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Με αντικείμενο καταγγελίες του ανεχόμενου ότι το σκάφος με την ονομασία Λιάτορας of London ανήκει στον πρόεδρο των Ανεξαρτήτων Ελλήνων και είναι αδήλωτο ως ιδιοκτησία offshore εταιρείας προκειμένου ο Πάνος Καμένος να γλιτώσει τους φόρους. Να πούμε πως η αγωγή του Προέδρου των Ανεξαρτήτων Ελλήνων Πάνου Καμένου συζητήθηκε ενώπιον του πολυμελούς πρωτοδικείου. Ο Πρόεδρος όμως των Ανεξαρτήτων Ελλήνων διεκδικεί μάλλον με την αγωγή σε βάρος του Υπουργού αποζημίωση ύψους 670.000 ευρώ για συκοφαντική δυσφήμιση και οι δύο πολιτικοί ήταν παρόντες στο δικαστήριο. Ο Υπουργός ζήτησε να καταθέσει ο ίδιος ως μάρτυρας, αλλά το δικαστήριο δεν το έκανε δεκτό αυτό το αίτημά του. Κατέθεσε ωστόσο σειρά εγγράφων, καθώς και DVD που εμφανίζει τον Πάνο Καμένο πάνω στο σκάφος, υποστηρίζοντας ότι ανήκει σε offshore εταιρεία και ότι το έως το 2009 δεν υπήρχε τίποτα που να πιστοποιεί ως ιδιοκτήτη τον πατέρα του Προέδρου των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Από την πλευρά του Πάνου Καμένου, να πούμε, ως μάρτυρας κατέδεσε ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και διευθυντής του πολιτικού του γραφείου Ιωάννης Γιαννέλης, ο οποίος υποστήριξε ότι το επίμαχο σκάφος ανήκει στον πατέρα του Προέδρου των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, Ηλία Καμένου, και δεν είναι ιδιοκτησία offshore εταιρείας. Η απόφαση του δικαστηρίου αναμένεται να εκδοθεί το επόμενο διάστημα. Αυτά λοιπόν και όσον αφορά το δικαστήριο των δύο πολιτικών προσώπων. Ως μέσο όμως σκανδάλου αναδύονται από την προστασία που φέρεται να απολαμβάνει ο αδερφός της Ευγενίας Μανολίδου και ο κουνιάδος του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, Γιάννης Καραγιαννίδης. Αν και σε βάρος του εκκρεμεί ένταλμα της Αμερικάνικης Υπηρεσίας Περιβάλλοντος από το 1999, καθώς του είχαν απαγγείλει κατηγορίες κακοργηματικού χαρακτήρα για μόλυνση του περιβάλλοντος, εκείνος εξακολουθεί να κυκλοφορεί ελεύθερος και να πραγματοποιεί δημόσιες εμφανίσεις. Η ιστορία εκτείνεται χρονικά από το 1999, όπως είπαμε λίγο πιο πριν. Ο κύριος Καραγιαννίδης φαίνεται να άδειασε στη θάλασσα στα ανοιχτά της Νότιας Κίνας ένα φορτίο 487 κιλών σιτηρών, επιμολυσμένο με πετρέλαιο. Οι κατηγορίες που του έχουν απαγγελθεί από τις Αμερικανικές Αρχές εδώ και περίπου 15 ολόκληρα χρόνια είναι παράνομη απόθεση πετρελαίου και πετρελοειδών, συνωμοσία για υπόθεση πετρελαίου και πετρελοειδών, παρεπόδιση και σε εξέλιξη έρευνας και εξαπάτηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Από το 2005, ο κουνιάδος του Άδωνη Γεωργιάδη διώκεται επίσημα από την Ιντερπόλ, η οποία έχει εκδώσει εις βάρος του Διεθνής Ένταλμα Σύλληψης, ενώ στις 17 Ιουλίου του 2009 η Εισαγγελία Εφετών Αθήνας διαβίβασε προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης εντολή προς εκτέλεση του Διεθνούς Εντάλματος που εκκρεμεί σε βάρος του αδερφού της κυρίας Μανολίδου, η οποία όμως μέχρι και σήμερα δεν έχει υλοποιηθεί. Πάμε όμως να δούμε λίγο τις σχέσεις του κύριου Καραγιαννίδη με τον κύριο Ανδρεουλάκο. Πρέπει πάντως να σημειωθεί πως ο κύριος Καραγιαννίδης είναι παντρεμένος με την Ευθυμία Ανδρεουλάκου, ανιψιά του σημερινού Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη Αθανασίου Ανδρεουλάκου και κόρη του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, πρώην υφυπουργού Απόστολου Ανδρεουλάκου. Έτσι λοιπόν, τόσο ο κύριος Γεωργιάδης όσο και ο κύριος Ανδρεουλάκος είναι προφανές ότι είναι ενημερωμένοι για το γεγονός ότι ένα άτομο του στενού οικογενειακού της περιβάλλοντος καταζητείται από τις αρχές. Με το θέμα όμως που ασχολήθηκε και η βουλευτής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων Μαρίνα Χρυσοβελώνη, η οποία κατέθεσε ερώτηση προς το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης Νίκο Δένδια, αλλά και τον Υπουργό Δικαιοσύνη Χαράλαμπο Αθανασίου.
Η απάντηση όμως που έδωσε το Υπουργείο ήταν ελλιπή. Σε σχετικό λοιπόν έγγραφο λοιπόν που παραδόθηκε στη Βουλή, προκύπτει ο αριθμός ετοιμάτων έκδοσης από και προς τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αλλά και τα είδη των αδικημάτων για τα οποία διώκονται συγκεκριμένα πρόσωπα. Αυτό όμως που λείπει από το έγγραφο είναι το αδίκημα για το οποίο κατηγορείται ο κύριος Καραγιαννίδης. Αυτά λοιπόν και για το Κουνιάδο. Κουνιάδος δεν είναι? Κουνιάδος δεν λέγεται ο άντρας της αδερφής, ο αδερφός της γυναίκας? Κουνιάδο λοιπόν του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη. Πάμε σε ένα άλλο θέμα. Πάμε να μιλήσουμε λίγο γενικότερα για την Ευρωζώνη, συγκεκριμένα για τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης. Είναι πιθανό να μειωθεί περαιτέρω από το επίπεδο που βρίσκεται σήμερα. Δεν αποτελεί μεγάλη απειλή για την οικονομική ανάκαμψη, δήλωσε ο πρόεδρος του Eurogroup, ο κύριος Ντάισεμπλουμ, στο Πεκίνο δηλαδή, που βρίσκεται για συνομιλίες με την κινέζικη ηγεσία. Τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν την περασμένη εβδομάδα έδειξαν ότι ο πληθωρισμός της Ευρωζώνης επιβαρύνθηκε στο 0,8% τον Δεκέμβριο, σε αιτήσια βάση από 0,9% τον Νοέμβριο, τίνοντας προς το χαμηλό τετραετίας 0,7% που καταγράφηκε τον Οκτώβριο. Ρυθμοί όμως πληθωρισμού σημαντικά χαμηλότεροι από το στόχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, είναι και λίγο κάτω από το 2%. Μπορεί να μειώσουν δηλαδή τους μισθούς και τη ζήτηση, οθώντας την οικονομία σε ύφεση. Να πούμε πως ο πρόεδρος του Eurogroup ωστόσο δήλωσε στους δημοσιογράφους στο Πεκίνο ότι είναι μικρός ο κίνδυνος ενός καθολικού σπιράλ στις τιμές. Εάν κοιτάξετε ποιες διαφορετικές μεταρρυθμίσεις κάνουμε στην Ευρωζώνη, μειώνοντας για παράδειγμα την κόστη στην οικονομία μας, μειώνοντας την κόστη εργασίας σε έναν αριθμό χωρών, τα αποτελέσματά του στη μείωση του πληθωρισμού θα είναι πολύ φυσιολογικά, είπε ο επικεφαλής του Eurogroup, προσθέτοντας επομένως δεν υπάρχει μεγάλη απειλή ότι αυτό θα συνεχιστεί. Η βιομηχανική όμως παραγωγή της Ευρωζώνης αυξήθηκε τον Νοέμβριο με τον ταχύτερο ρυθμό σχεδόν 4 ετών. Ένα ενθαρρυντικό σημάδι θα λέγαμε ότι η ανάπτυξη της οικονομίας της Ευρωζώνης ενισχύθηκε το τελευταίο τρίμηνο του 2013. Ο πρόεδρος του Eurogroup επισκέπτεται το Πεκίνο μαζί με τον Επίτροπο Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων, Όλι Ρεν. Οι δύο άντρες, να πούμε πως αναμένεται να καθησυχάσουν τους Κινέζους ηγέτες, μεταξύ των οποίων και τον Υπουργό Οικονομικό Λου Τζι Γουέι, τον Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας Ζου Ξιάο Τσιουάν και τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Μα Κάι. Και να πούμε ότι η συζήτηση φυσικά θα είναι η ανάκαμψη της Ευρωζώνης, σύμφωνα με όσα δηλώνουν και εκείνοι, έχει σταθερές βάσεις. Αυτά λοιπόν και όσον αφορά τα θέματα της Ευρώπης, την οικονομική μάλλον πλευρά της Ευρώπης. Πάμε σε ένα άλλο θέμα, καθώς περισσότερες από 200 ηλεκτρονικές κατασχέσεις καταθέσεων εισοδημάτων που καταβάλλονται μέσω των τραπεζών έχουν γίνει ως τώρα από την έναρξη της εφαρμογής του μέτρου των ηλεκτρονικών κατασχετηρίων. Υπενθυμίζεται λοιπόν ότι το μέτρο αυτό εφαρμόζεται πιλωτικά σε 4 εφορίες της χώρας, με προοπτική να επεκταθεί σε όλες μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2014. Εν τω μεταξύ, να πούμε πως σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, μόνο 10.000 πολίτες προσήλθαν φέτος στις εφορίες για να εξοφλήσουν τα τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων τους, και συγκριτικά με 230.000 που ήταν πέρυσι, δηλαδή το έτος 2013. Παράγοντες όμως του Υπουργείου Οικονομικών ανέφεραν το στοιχείο, τονίζοντας τη μεγάλη βελτίωση που είχε απέλθει στις συναλλαγές με τις εφορίες μέσω των ηλεκτρονικών πληρωμών. Σημειώνεται ότι ήδη το 97% των φορολογικών δηλώσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Να αλλάξουμε όμως θέμα. Αυτά λοιπόν και όσον αφορά τις δηλώσεις μέσω τις ηλεκτρονικές κατασχέσεις. Πάμε όμως ότι συνεχίζεται στις 21 Ιανουαρίου η δίκη του κυρίου Παπαγεωργόπουλου. Όπως είπαμε, στις 21 Ιανουαρίου θα συνεχιστεί η δίκη του Βασίλη Παπαγεωργόπουλου, η οποία διακόπη ξανά την Πέμπτη. Πρόκειται λοιπόν για την εκδίκαση της πολύκειωτης, θα λέγαμε, υπόθεσης υπεξαίρεσης των 18 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο του Δήμου Θεσσαλονίκης, με βασικό κατηγορούμενο τον πρώην δήμαρχο. Η δίκη ξεκίνησε την Πέμπτη με την υποβολή δικονομικών θεμάτων στο πενταμελές εφετείο κακουργημάτων Θεσσαλονίκης μετά την αναβολή που είχε δοθεί τον περασμένο Οκτώβριο. Ωστόσο, να πούμε πως ο συνήγορος του πρώην Γενικού Γραμματέα του Δήμου, Μιχάλη Λεμούσια,
έθεσε αίτημα για την υποβολή της πολιτικής αγωγής και το δικαστήριο διέκοψε προκειμένου να συσκεφθεί για το αίτημα και να αποφασίσει. Ο πρώην Δήμαρχος Θεσσαλονίκης δήλωσε κατά την έναρξη της διαδικασίας σε δεύτερο βαθμό: «Δεν έχω καμία απολύτως σχέση με αυτά για τα οποία κατηγορούμε». Από την πλευρά του, ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Δήμου Μιχάλη Λεμούσχες τόνισε προς το δικαστήριο: «Ήμαθος, θέλω να μου δώσετε την ευκαιρία να αποδείξω την αθωότητά μου». Ο πρωταγωνιστής όμως της υπόθεσης, πρώην πρόεδρος της Ταμιακής Υπηρεσίας του Δήμου Παναγιώτης Σαξόνης, δήλωσε: «Έχω αποδεχθεί την κατηγορία. Το μόνο που θέλω να πω είναι ένα συγγνώμη στον λαό της Θεσσαλονίκης». Αυτά λοιπόν και όσον αφορά την υπόθεση του πρώην Δημάρχου της Θεσσαλονίκης. Πάμε όμως σε έναν άλλο θέμα, καθώς είπα και μια κοπή πίτας με βόμβα του παπούλια. Ένας λοιπόν τίτλος, λίγο ευρηματικός θα λέγαμε. Σας ευχαριστώ πολύ από καρδιάς για τη συνεργασία. Θα είναι η τελευταία μου χρονιά ως πρόεδρος να κόβω πίτα», είπε ο Κάρολος Παπούλιας λίγο πριν κόψει τις πίτες της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Η συγκεκριμένη δήλωση προκάλεσε έντονο θόρυβο στις τάξεις των υπαλλήλων της Προεδρίας, των δημοσιογράφων και των υπολείπων καλεσμένων που έδωσαν το παρόν στην εκδήλωση. «Για ποιο λόγο μας χαιρετάτε, κύριε Πρόεδρε, αφού και του χρόνου θα κόψετε πίτα», ρώτησαν οι δημοσιογράφοι τον Κάρολο Παπούλια για να λάβουν την απάντηση. «Κανείς δεν ξέρει τι γίνεται. Είμαστε όλοι θνητοί. Εγώ θα παραδώσω τον Μάρτιο του 2015 την Προεδρία, αλλά που ξέρετε, μπορεί ο Φούρναρης να μην έχει ξύλα. Μήπως βλέπετε εθνικές εκλογές μετά τις ευρωεκλογές», ρώτησαν εκ νέου οι δημοσιογράφοι. «Μακάρι να μην έχουμε αναταράξεις, γιατί θέλουμε ησυχία να ξεπεράσουμε την κρίση και να δώσουμε μία κλωτσιά στην Τρόικα», λοιπόν, φαίνεται ότι είπε ο κύριος Παπούλιας. Και από τον κύριο Παπούλια να περάσουμε στον κύριο Βενιζέλο. Τις προοπτικές λοιπόν ενισχύσεις της συνεργασίας Ελλάδας και Κύπρου και φυσικά και του Ισραήλ συζήτησε με στελέχη των Αμερικανο-Εβραϊκών Οργανώσεων ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός εξωτερικών Ευάγγελος Βενιζέλος κατά τη χθεσινή συνάντησή του με την ελληνική πρεσβεία στην ελληνική πρεσβεία στην Ουάσιγκτον. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, η συνάντηση έδωσε την ευκαιρία στον κύριο Βενιζέλο να ενημερώσει τους συνομιλητές του για αρκετά ζητήματα που αφορούν την εξωτερική πολιτική, καθώς και για τις προτεραιότητες της ελληνικής προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πριν όμως από τη συνάντησή του με τα στελέχη των ελληνοεβραϊκών οργανώσεων, ο κύριος Βενιζέλο συναντήθηκε με εκπροσώπους ελληνοαμερικανικών φορέων. Το πρόγραμμα των σημερινών επαφών του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού Εξωτερικών ξεκίνησε με τη συνάντηση που είχε στο Κογκρέσο με τον Πρόεδρο της Επιτροπής και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής και Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών, Ed Royce. Στη συνάντηση συμμετείχε, να πούμε, και ο Ελληνοαμερικανός βουλευτής Γκας Μπιλιράκης. Το πρόγραμμα του κυρίου Βενιζέλου θα συνεχιστεί με συνάντηση με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας, Ρόμπες Μένεντες. Αυτά λοιπόν και για τον κύριο Βενιζέλο, ο οποίος φαίνεται ότι βρίσκεται σε ταξίδι. Πάμε όμως σε ένα άλλο θέμα. Χειροπέδες λοιπόν σε 15 παράνομες αποκλειστικές νοσοκόμες. Ένα θέμα το οποίο στο παρελθόν απασχόλησε πάρα πολύ τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Συνολικά λοιπόν 15 αλλοδαπές που εργάζονταν παράνομα ως αποκλειστικές νοσοκόμες για μεγάλο χρονικό διάστημα σε μεγάλο κεντρικό δημόσιο νοσοκομείο της Αθήνας συνελήφθησαν από τη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής. Ειδικότερα, κλιμάκια λοιπόν από αστυνομικών διενήργησαν ελέγχους σε κλινικές του νοσοκομείου όπου διαπιστώθηκε ότι 8 υπήκοοι Γεωργίας, 3 Ουκρανίας και 2 Βουλγαρίας, 1 Ρωσίας και 1 υπήκοος Αλβανίας απασχολούνταν ως αποκλειστικές νοσοκόμες χωρίς να διαθέτουν το προβλεπόμενο πτυχίο σχολής αδερφών νοσοκόμων καθώς και άδεια άσκησης επαγγέλματος της αρμόδιας αρχής. Επιπλέον, να πούμε πως για 3 από τις αλλοδαπές, 2 υπήκους Γεωργίας και 1 Ουκρανίας, προέκυψε ότι δεν διαθέτουν τις προϋποθέσεις νόμιμης παραμονής στην Ελλάδα, με συνέπεια να εφαρμοστεί σε βάρος τους το διοικητικό κέντρο της απέλασης. Σημειώνεται ότι η άσκηση του επαγγέλματος της αποκλειστικής νοσοκόμας χωρίς τις νόμιμες προϋποθέσεις έχει σαν αποτέλεσμα την στέρηση εσόδων από το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία του ΙΚΑ, καθώς δεν εκδίδονται οι απαιτούμενες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, ενώ επιπρόσθετα δεν καταβάλλονται οι προβλεπόμενες από τον νόμο ασφαλιστικές εισφορές. Οι συλληφθέντες, να πούμε, πως οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αθηνών.
Αυτά λοιπόν και για τις αποκλειστικές νοσοκόμενες, τις παράνομες εισαγωγικά αποκλειστικές νοσοκόμενες, και πάμε σε μια άλλη σύλληψη, στην σύλληψη του Κώστα Σακά. Καθώς συνελήφθη λίγο μετά τις 6.30 το απόγευμα από την αντιτρομοκρατική υπηρεσία, ο Κώστας Σακάς, για συμμετοχή του στην οργάνωση συνωμοσία πυρήνων της φωτιάς. Ειδικότερα να πούμε πως σε εκτέλεση σημερινού εντάλματος σύλληψης για πράξεις του άρθρου 187 του ποινικού κώδικα, οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδα στον 30χρονο καθώς ταυτοποιήθηκε από τύπομά του μέσα σε γιάφκα επί του οδού 25 Μαρτίου στο Χαλάνδρη. Ο συλληφθής μάλλον θα οδηγηθεί σήμερα Παρασκευή στον αρμόδιο εισαγγελέα εφετών. Ο Κώστας Σακάς έχει συλληφθεί στις 4 του Δεκέμβρη του 2010 έξω από την αποθήκη στη Νέα Σμύρνη μαζί με τον Αλέξανδρο Μητρούσια. Παρέμεινε στη φυλακή για 31 μήνες χωρίς δίκη, γι' αυτό και προχώρησε σε απεργία πείνας διάρκειας 38 ημερών, διαμαρτυρόμενος για την παραμονή του πίσω από τα κάγκελα παρά την παρέλευση του 18μηνου. Τελικά λοιπόν το καλοκαίρι αφέθηκε ελεύθερος με ισχυρούς περιοριστικούς όρους, ωστόσο στις 7 του Γενάρη οδηγήθηκε εκ νέου στο κρατητήριο καθώς είχε παραβιάσει ένα από τους όρους της αποφυλάκησής του, ο οποίος συνδέονταν με τον τόπο διανυκτέρευσής του. Έφεση όμως της εισαγγελίας για τον Κώστα Σακά. Εν τω μεταξύ έφεση ασκήθηκε από την εισαγγελία κατά την απόφαση του αυτόφορου τριμελούς πλημελιοδικείου, που ανέκρινε αθώο τον κατηγορούμενο Κώστα Σακά για το αδίκημα της παραβίασης περιοριστικού όρου. Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, η κράτηση του 30χρονου είχε αντικατασταθεί με περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της απαγόρευσης μετακίνησης εκτός νομού Αττικής, της υποχρεωτικής εμφάνισης κάθε Δευτέρα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του, της υποχρεωτικής διαμονής στην οικία που είχε δηλώσει ως κατοικία του, της απαγόρευσης οποιαδήποτε επαφής και επικοινωνίας φυσικά με συγκρατούμενους για την υπόθεση της οργάνωσης συνωμοσία πυρήνων της φωτιάς και καταβολής κρηματικής εγγύησης 30.000 ευρώ. Ο Κώστας Σακά συνελήφθη στις 7 Ιανουαρίου και δικάστηκε καθώς διανυκτέρευσε στο σπίτι της φίλης του. Στο δικαστήριο υποστήριξε ότι βρισκόταν στο σπίτι φίλης του για τη γιορτή του πατέρα της και επειδή είχε πιει λίγο παραπάνω αποφάσισε να μείνει εκεί τη νύχτα. Αυτά λοιπόν και όσον αφορά την υπόθεση του κυρίου Σακά. Πάμε σε ένα άλλο θέμα, καθώς καρέ-καρέ θα δούμε μία ληστεία σε ένα βενζινάδικο. Γύρω λοιπόν στις 8.30 το βράδυ στα Χανιά, οι ιδιοκτήτες βενζινάδικου βλέπουν αμέριμνη τηλεόραση και συζητούν. Όταν ξαφνικά εισβάλλουν ληστές φορώντας κοκκούλες και τους απειλούν να δώσουν τα χρήματα που έχουν στο ταμείο. Με ψυχραιμία η ιδιοκτήτρια του πρατηρίου τους ενημερώνει ότι είχε λίγα χρήματα μαζί της. Τελικά οι δράστες αρπάζουν 250 ευρώ και εξαφανίζονται. Δείτε το βίντεο όμως που δημοσιεύει το Flash News και επιστρέφουμε. Είδαμε λοιπόν και την ληστεία καρέ-καρέ από σε ένα βενζινάδικο. Σε αυτό το σημείο να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε με τα θέματα από όλο τον κόσμο.
Νιώθετε άβολα με το σώμα σας? Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άπο υπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα, μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλή γραμμή εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline.
Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε για άλλο ένα πρωινό στην πρώτη ανάρτηση. Εδώ από την διαδικτυακή τηλεόραση τη Ζούγκλα. Είμαι η Νικολέτα και θα βρισκόμαστε μαζί για ένα τεταρτάκι περίπου να σχολιάζουμε τα θέματα που κυρίως αφορούν την ελληνική αλλά και φυσικά την διεθνή επικαιρότητα. Να συνεχίσουμε όμως με την διεθνή επικαιρότητα. Μιλήσαμε λίγο για την Ελλάδα. Πάμε όμως να μιλήσουμε και λίγο για τι γίνεται στον κόσμο και συγκεκριμένα στην Ουκρανία. Ξύλο λοιπόν στην Βουλή για τον προϋπολογισμό. Στα χέρια ήρθαν οι βουλευτές του Ουκρανικού Κοινοβουλίου κατά την ψήφιση του προϋπολογισμού. Μέλη λοιπόν της συμπολίτευσης και της αντιπολίτευσης επιδόθηκαν σε μεταξύ τους επιθέσεις όταν ανακοινώθηκε ότι ο προϋπολογισμός εγκρίθηκε από το Σώμα ενώ είχε απορριφθεί από την αντιπολίτευση. Συγκεκριμένα να πούμε πως 450 μέλη του Κοινοβουλίου, 249 φέρεται να ψήφισαν υπέρ του σχεδίου και το μόνο που μένει πλέον είναι να εγκριθεί από τον πρόεδρο Βικτόρ Γιανούκοβιτς για να γίνει νόμος. Όταν να πούμε πως όλοι οι νόμοι ψηφίστηκαν με παραβίαση της κοινοβουλευτικής διαδικασίας και εκ τούτου δεν έχουν καμία νομική ισχύ, δήλωσε ο ηγετής της Δημοκρατικής Συμμαχίας για την μεταρρύθμιση. Αυτά λοιπόν όσον αφορά την Ουκρανία και να περάσουμε σε μια επαρχία του Πακιστάν όπου τουλάχιστον 19 μαθητές, μαθήτριες 5 έως 16 ετών έχασαν τη ζωή τους προχθές όταν το σχολικό λεωφορείο το οποίο τους μετέφερε χτυπήθηκε από ένα βαρύ φορτηγό που κινούνταν με ταχύτητα παρότι μετέφερε μεγάλο φορτίο στην νότια επαρχία Σίντ στο Πακιστάν όπως ανακοίνωσε και η αστυνομία. Το φορτίο προσπερνούσε άλλο ένα όχημα σε ένα δρόμο της περιοχής Ναουμπάχα, 265 χιλιόμετρα βόρεια από το Καράτσι, όταν συγκρούστηκε με τοπικά με το σχολικό λεωφορείο, που εκκινήτω συναντήθηκε τη λωρίδα κυκλοφορίας, όπως δήλωσε ο Αλί Χάιντερ, ένας αξιωματικός της αστυνομίας. Αναρίσαμε λοιπόν 19 σωρούς παιδιών συμπεριλαμβανομένων 4 κοριτσιών μαθητών και μαθητριών του σχολείου Λαμπρό Μέλλον που πήγαιναν σε σχολική εκδρομή. Δεν διευκρίνησε πόσο ακριβώς ήταν τα παιδιά που επέβαιναν στο σχολικό. Ο οδηγός του φορτηγού διέφυγε μετά το δυστύχημα και η αστυνομία τον αναζητεί. Αρχές διεξάγουν έρευνα, αλλά η επικρατέστερη άποψη μέχρι στιγμής μεταξύ των αστυνομικών κάνει λόγο περί ανεύθυνου χειρισμού από μέρους του οδηγού του φορτηγού, μιλάμε για αυτόν τον κύριο, που οδήγησε στη μετοπική αυτή σύγκρουση. Νωρίτερα, να πούμε, ένας γιατρός είχε δηλώσει στο γαλλικό πρακτορείο ότι στο νοσοκομείο του μεταφέρθηκαν 19 νεκροί συμπεριλαμβανομένων και 17 παιδιών. Το Πακιστάν θεωρείται μία από τις πιο επικίνδυνες χώρες του κόσμου όταν αφορά την οδική ασφάλεια λόγω του κακοσχεδιασμένου και πλημελώς συντηρημένου οδικού δικτύου, της κακής κατάστασης πολλών από τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν και την απερισκεψίας με την οποία οδηγούν πολλοί στη χώρα αυτή. Ένα τραγικό όμως περιστατικό συνέβη στο Πακιστάν. Έχασαν τη ζωή τους πολλά παιδιά. Πάμε όμως στον κύριο Λάντο που καλωσορίζει την Γερμανία. Η ικανοποίηση επικρατεί στο Βερολίνο για την αλλαγή πορείας στην οικονομική πολιτική που ανακοίνωσε ο Φρανσουά Ολάν. Ο Γάλλος πρόεδρος παρουσίασε το σωστό δρόμο για να βγει όχι μόνο η Γαλλία αλλά και η Ευρώπη λίγο πιο ισχυρή από την κρίση, σχολίασε ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Φρανκ Μπάλτερ Στάινγκμαγκερ. Το σχέδιο που παρουσίασε ο Γάλλος πρόεδρος είναι θαραλέο και εκτιμώ ότι δεν έτυχε της προβολής του που του άξιζε εξαιτίας πολλών ζητημάτων που υποτίθεται πως έχουν ενδιαφέρον, σχολίασε υπονοώντας το δημοσίευμα για την ιδιωτική ζωή του Ολάντ. Ανάμεσα όμως τα μέτρα που εξήγηλε ο Ολάντ ξεχωρίζουν η περικοπή των κρατικών δαπάνων και οι φοροελαφρύνσεις στις επιχειρήσεις. Η Γαλλία είναι στα χαρτιά τουλάχιστον μία κεντρώα χώρα και όσα είπε ο πρόεδρος πρέπει να γίνουν. Στην πραγματικότητα όμως συχνά πρέπει να είναι μεγάλη αντίσταση. Εσωκομματικά το έχουμε δει πανελλημμένο. Ο Σαρκοζή απέτυχε σε αυτό και ο Ολάντ πρέπει να ξαναπροσπαθήσει, λέει το Euronews και ο αναλυτής Ντάνιελ Γκρος. Αυτά λοιπόν όσον αφορά την οικονομική πλευρά. Πάμε όμως στο θέμα που αφορά την προσωπική του ζωή. Καθώς η ηθοποιός Τζούλι Γκαγιέ, η οποία φέρεται να συνδέεται με τον πρόεδρο της Γαλλίας Φρανσουά Ολάν, κατέθεσε αγωγή κατά του περιοδικού στο οποίο δημοσιεύει φωτογραφίες οι οποίες τεκμηριώνουν τη σχέση μεταξύ τους.
Η κυρία Γκαγιέ κίνησε τη διαδικασία στην βάση της παραβίασης της ιδιωτικής της ζωής. Ο κύριος Ολάντ είχε δηλώσει επίσης πως εξετάζει το ενδεχόμενο να κινηθεί νομικά κατά του Κλόουζερ. Οι συγκεκριμένες φωτογραφίες δημιούργησαν κρίση στο προεδρικό μέγαρο με τη σύντροφό του κυρίου Λαντ, Βαλερί Τρέιλ Βελέρ, και οδηγήθηκε στο νοσοκομείο από συναισθηματικό σοκ. Η κυρία Γκαγιέ ζητεί 50.000 ευρώ αποζημίωση και 4.000 ευρώ για τα δικαστικά της έξοδα. Εάν όμως ο ηθοποιός κερδίσει, το περιοδικό είναι υποχρεωμένο να δημιουργήσει την απόφαση στο πρωτοσέλιδό του, μεταδίδει το γαλλικό πρακτορείο. Να πούμε πως ο Γάλλος πρόεδρος είχε δηλώσει την Τρίτη ότι τα ιδιωτικά ζητήματα πρέπει να λύονται ιδιωτικά, ενώ επιφυλάχθηκε να απαντήσει αν η κυρία Τριέρ Βελέρ παραμένει η πρώτη κυρία της Γαλλίας. Τίτλος ο οποίος ωστόσο είναι άτυπος στην χώρα πριν από την επίσκεψή του στην Ουάσιγκτον στις 11 του Φεβρουαρίου. Να παραμείνουμε όμως στην Γαλλία, έξω Ολάντ και όλη η πολιτική. Ζήτω η έκτη δημοκρατία είναι το μήνυμα που ήταν γραμμένο πάνω σε μια νταλίκα η οποία στάθμευσε έξω από το κτίριο της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης στο Παρίσι. Ο οδηγός, να πούμε, της νταλίκας είναι ένας αγρότης, θέλησε να διαμαρτυρηθεί για την πολιτική του Ολάντ, όχι μόνο όμως με αυτόν τον τρόπο, αλλά αδειάζοντας στη συνέχεια τόνους κοπριάς πάνω από την Γαλλική Βουλή. Τόσο όμως οι αστυνομικοί όσο και οι περαστικοί που παρακολουθούσαν τη σκηνή δεν πίστευαν σε αυτό που έβλεπαν. Και λογικό να μην πιστεύουν σε αυτό που έβλεπαν, τώρα να βλέπεις έναν άνθρωπο να βιάζει κοπριά έξω από τη Βουλή, εντάξει είναι κάπως. Ούτε λοιπόν μία εβδομάδα πέρασε από τις αποκαλύψεις του προέδρου του περιοδικού Closer για το ειδήλιο του Γάλλου Προέδρου Φρανσουά Ολάντ με την ηθοποιό Τζούλι Γκαγιέ για την υπόθεση που συγκλονίζει τη Γαλλία. Έγινε παιχνίδι στο ίντερνετ. Ο πρόεδρος Ολάντ εμφανίζεται πάνω σε μία μηχανή σκούτερ. Ο παίκτης πρέπει να οδηγήσει τον πρόεδρο ώστε να ξεπεράσει τα εμπόδια. Τα εμπόδια είναι ως τώρα η συμβία του η κυρία Βαλερί, η πρώην σύντροφός του και μητέρα των παιδιών του, Σέγκολεν Ρουαγιάλ και η παπαράτσι φυσικά. Τέλος, προορισμός του κυρίου Ολάντ, του πρόεδρου της Γαλλίας, ποια άλλη να είναι από την ωραία Τζούλι Γκαγιέ. Αυτά λοιπόν και όσον αφορά την Γαλλία. Μιλήσαμε για το θέμα της προσωπικής ζωής του κυρίου Ολάντ, μιλήσαμε για το θέμα της οικονομίας της Γαλλίας, για τις δηλώσεις στην πολιτική ζωή της Γαλλίας. Πάμε όμως σε ένα άλλο θέμα, σε ένα θέμα το οποίο αφορά μια ανθρώπινη ζωή, τη ζωή του κυρίου Μίκαελ Σουμάχερ και συγκεκριμένα την υγεία του Μίκαελ Σουμάχερ, που απασχολεί τις τελευταίες ημέρες πολλούς γιατρούς, το οποίο από τα στοιχεία που έχουν δει, το φως της δημοσιότητας, εκφράζουν την άποψη ότι ο Γερμανός ίσως να μην καταφέρει να επανέλθει ποτέ. Νευροχειρουργοί λοιπόν εξέφρασαν την άποψή τους πως το καλύτερο για εκείνον θα ήταν να μείνει σε τεχνικό κόμμα που τον έθεσαν για να μην προκληθεί περαιτέρω ζημιά στον εγκέφαλό του, ακόμη και για όλη του την ζωή. Βέβαια, οι απόψεις δίστανται, καθώς υπάρχουν και εκείνοι που λένε πως η παραμονή μπορεί να επιφέρει πολλές επιπλοκές στην υγεία του. Σύμφωνα λοιπόν με μια ελβετική εφημερίδα που επικαλείται πηγές εντός του νοσοκομείου, φέρεται λοιπόν οι γιατροί να αφαίρεσαν ένα μικρό κομμάτι του κρανίου του Σουμάχερ για να μειώσουν και να σταθεροποιήσουν την πίεση στον εγκέφαλό του. Ενδιαφέρουσα όμως είναι και η τοποθέτηση του ελβετού νευροχειρούργου Φράντερικ Ρόση, που τόνισε πως αυτή η επιλογή κρύβει και κινδύνους όπως το πρίξιμο ή περαιτέρω αιμορραγία σε περίπτωση που δεν είναι απολύτως επιτυχημένη η επέμβαση. Αυτά λοιπόν και όσον αφορά την υγεία του Μίκαελ Σουμάχερ, και να περάσουμε στην Αίγυπτο, όπου δεύτερη μέρα του δημοψηφίσματος για το νέο Σύνταγμα. Σε ήρεμο λοιπόν κλίμα κύλησε χθες η δεύτερη μέρα του δημοψηφίσματος για το νέο Σύνταγμα της Αιγύπτου. Η ανταπόκριση των πολιτών στο κάλεσμα του στρατηγού Αντμέλ Φατάχ Αλ-Σισί να προσέλθουν στις κάλπες ήταν μεγάλη την ώρα που ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων δεν κρύβει πλέον την πρόθεσή του να είναι υποψήφιος στις ανερχόμενες προεδρικές εκλογές. Το νέο σύστημα είναι έργο μιας επιτροπής η οποία διορίστηκε από την μεταβατική κυβέρνηση, την οποία συγκρότησε ο Σίσι μετά τις 3 Ιουλίου, αφού ανακοίνωσε την καθαίρεση για την σύλληψη του Μοχάμετ Μόρσι. Η μουσουλμανική αδελφότητα και η δεύτερη μέρα της ψηφοφορίας κάλεσε
τους υποστηρικτές της στο δημοψήφισμα, δημιουργώντας τεταμένη ατμόσφαιρα. Για την αποφυγή των επεισοδίων, η κυβέρνηση κινητοποίησε 160.000 στρατιώτες και 200.000 αστυνομικούς. Τα αποτελέσματα όμως του δημοψηφίσματος δεν αναμένεται να γίνει γνωστό πριν περάσουν αρκετές μέρες. Πάμε όμως και στο Βιετνάμ, να αλλάξουμε λίγο γρήγορα θέμα. Το Βιετνάμ λοιπόν εξελίχθηκε σε οικονομική της αγοράς στις αρχές της δεκαετίας του 1990 και για δύο δεκαετίες πέτυχε μια οικονομική έκρηξη. Όμως λόγω της διεθνούς οικονομικής κρίσης που ξεκίνησε το 2008 και της σιδεράς πυγμής του κομμουνιστικού καθεστώτος, ο εξυγχρονισμός κινείται πιο αργά από όσο θα ήθελε ο πληθυσμός των 90 εκατομμυρίων ανθρώπων. Προκειμένου λοιπόν να επιταχύνει τον εξυγχρονισμό, η κυβέρνηση, η οποία ακόμη ελέγχει το 40% της οικονομίας, ξεκίνησε το 2012 μια διαδικασία ιδιωτικοποιήσεων και προσέλκυσης ξένων επενδύσεων. Αυτά λοιπόν και όσον αφορά το Βιετνάμ. Πάμε όμως σε ένα άλλο θέμα, σε μια καρκινοπαθής που φωτογραφίζει την κάθε μέρα της ανάρρωσής της. Η Αμαρή λοιπόν Μπόουεν διαγνώστηκε πως έπασχε από καρκίνο του μαστού και μάλιστα σε προχωρημένο στάδιο, όταν ήταν μόλις 21 ετών. Κατά τη διάρκεια λοιπόν των χημοθεραπειών της, στις οποίες υποβάλλονταν, έχασε όλα της τα μαλλιά. Έτσι όταν άρχισε λοιπόν να αναρρώνει, αποφάσισε να ξεκινήσει να φωτογραφίζει τα μαλλιά της καθημερινά, ώστε να βλέπει την εξέλιξή τους και να αισθάνεται πως έχει τον έλεγχο. Η κοπέλα έβγαζε φωτογραφίες των μαλλιών της κάθε μέρα για να έχει για έναν ολόκληρο χρόνο. Κατά το οποίο απέκτησε ξανά ένα κεφάλι γεμάτο με σκούρες καστανές μπούκλες. Πάμε όμως να δούμε το βίντεο και επιστρέφουμε. Είδαμε λοιπόν και την κοπέλα η οποία φωτογράφησε καθημερινά επί ένα χρόνο τον εαυτό της μετά από χημοθεραπείες που έκανε λόγω του καρκίνου του μαστού. Πάμε λοιπόν σε ένα άλλο θέμα. Ο πιο γνωστός υπερήλικος έφηβος, Sam Benz, λοιπόν, έκανε γνωστή την ασθένειά του, την σπάνια του μάλλον. Ασθένεια μιλώντας ανοιχτά για αυτήν με περίσσιο θάρρος και όρεξη για ζωή. Δυστυχώς όμως ο Σαμ δεν τα κατάφερε και άφησε την τελευταία του πνοή την περασμένη Παρασκευή μετά από επιπλοκές στην υγεία του. Να πούμε όμως πως οι γιατροί είχαν προειδοποιήσει τους γονείς του ότι ο γιος τους θα ζούσε πιθανότατα μέχρι την ηλικία των 13 ετών. Εκείνος κατάφερε να ζήσει μέχρι τα 17 του και έμπνευσε την Ιφίλιο με τις ομιλίες του για τη δύναμη ψυχής που αποδείκνυε κάθε μέρα στην κάθε του εμφάνιση. Σε κάθε όμως ευκαιρία άλλωστε φρόντιζε να μιλάει ανοιχτά για την ασθενειά του. Μνημειωδώς μάλλον είναι εξάλλου η ομιλία που έδωσε τον περασμένο Οκτώβριο στο πλαίσιο του ενός προγράμματος του Tanks Mid Athletic, αν δεν κάνω λάθος, στην Ουάσιγκτον των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Το καλοκαίρι του 1998, ο Σαμ, που ήταν τότε μόλις 12 μηνών, διαγνώστηκε με ένα σύνδρομο Χατίνσιον, αν δεν κάνω λάθος πρέπει να λέγεται. Οι πιθανότητες για να χτυπηθεί κανείς από την προγυρία είναι μία σε κάθε 4 με 8 εκατομμύρια ανθρώπους. Πρόκειται λοιπόν για μία νόσο που προσβάλλει το δέρμα, το μυοσκελετικό σύστημα και τα αγγεία που χαρακτηρίζεται από τις εκδηλώσεις του πρόωρου γυράματος. Αυτά λοιπόν και όσον αφορά το μικρό 17 ετών, αν και η αλήθεια είναι πως εμφανισιακά όπως τον βλέπετε κι εσείς φαίνεται μεγάλος. Πάμε λοιπόν σε έναν ελέφαντα. Που εμένα μου αρέσουν οι ελέφαντες. Δεν ξέρω γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ. Όταν τους κοιτάω, ας πούμε, παλιά όταν κοίταγα και Mickey Mouse με ελέφαντες, μου αρέσει πάρα πολύ. Ένα λοιπόν συγκλονιστικό βίντεο κάνει το γύρο του διαδικτύου με την επίθεση ενός ελέφαντα στο αυτοκίνητο ενός ζευγαριού τουριστών στη Νότια Αφρική. Η Βρετανή δασκάλα Σάραχ και ο μνηστήρας της Τζανς ταξίδευαν στη Νότια Αφρική για να γιορτάσουν τον αραβόνα τους. Πήγαν λοιπόν για σαφάρι
και κάποια στιγμή είδαν μπροστά τους έναν ελέφαντα. Το τεράστιο όμως ζώο άρχισε να περιτριγυρίζει το αυτοκίνητο του ζευγαριού. Όταν οι τουρίστες αποφάσισαν να κάνουν αναστροφή, ο ελέφαντος επιτέθηκε και αναποδογύρισε το όχημα με συνέπεια να τραυματιστούν. Η γυναίκα πιο σοβαρά σε σχέση όμως με τον σύντροφό της. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι υπεύθυνοι του Gruger National Park σκότωσαν στη συνέχεια το ζώο, διότι όπως υποστήριζαν είχε εμπλακεί και σε άλλα παρόμοια περιστατικά. Αυτά λοιπόν και για τον ελέφαντα. Εντάξει, μ' αρέσουν οι ελέφαντες, αλλά δεν μ' αρέσουν τέτοια περιστατικά. Ζητώ συγγνώμη που το είπα έτσι τόσο γλυκά, ότι μ' αρέσουν οι ελέφαντες. Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, να σας ευχηθούμε να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, να κάνετε ό,τι μπορείτε για να περάσετε ωραία, να ξεκουραστείτε πάνω απ' όλα, όπως θα προσπαθήσουμε να ξεκουραστούμε και εμείς, αν και δεν το βλέπω. Ακολουθεί μία εκπομπή ενημέρωση και ψυχαγωγία, το Ζούγκλα Vibes. Θα είναι εδώ από τις 9 μέχρι και τις 11 με την Ηρόκοφου. Από όλους εμάς, να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι και ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια σας!